Σε πανηγυρικό κλίμα έκλεισε, κυρίες και κύριοι, η αυλία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με Σουηδία και Φινλανδία να γίνονται σύντομα μέλη της συμμαχίας μετά την άρση του τουρκικού βέτο. Ο Ερντογάν έπαθε αφωνία ενώπιον των ηγετών σε σχέση με τις παράλογες αξιώσεις του στον Αιγαίο, λαμβάνοντας μια σειρά από μηνύματα την ίδια ώρα από τους ηγέτες της συμμαχίας. Όσα δεν είπε ωστόσο ενώπιον τους, τα είπε στη συνέντευξη τύπου, επαναφέροντας το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Φεύγοντας, πήρε πάντως και τη δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου για αναβάθμιση και πώληση F-16. Με την προϋπόθεση ότι το Κογκρέσο θα το επιτρέψει. Την ιεράρχηση της Ανατολικής Μεσογείου ψηλά στην ατζέντα του Αμερικανού Προέδρου και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Ταγίπ Ερντογάν να εγκαταλείψει την τακτική της κλιμάκωσης της έντασης στο Αιγαίο, καταδεικνύει σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η αναφορά του Τζο Μπάιντεν στο Αιγαίο πίσω από τις κλειστές πόρτες στο τετ-α-τετ του με τον Τούρκο Πρόεδρο. Οι ηγέτες μίλησαν επίσης για τη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στο Αιγαίο και τη Συρία. Νομίζω μια ευθεία παρένεση προς την Τουρκία να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου και να αποφύγει την ακραία ρητορική την οποία έχουμε δυστυχώς υποστεί τους τελευταίους μήνες. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Γιάννη Καντέλη για το διπλό Μητσοτάκης Γιόκ και το τι μελιγενέστε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε πως μετά τα μηνύματα που έλαβε στη συμμαχία η Άγκυρα δεν θα επιχειρήσει μεταφορά της έντασης στο πεδίο. Το Μητσοτάκης Γιόκ το έχω ξανακούσει στο παρελθόν, το άκουσα μετά τον Εύρο, υπόθηκε με άλλα λόγια. Συναντηθήκαμε με τον κύριο Ερντογάν, εκτιμώ ότι και πάλι κάποια στιγμή θα συναντηθούμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι κατέστη σαφές σε όλους ότι στην παρούσα συγκυρία η προσήλωση όλων των μελών του ΝΑΤΟ είναι στην Ουκρανία. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία κατανόηση, καμία ανοχή για να ανοίξει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, ενδεχομένως να αποσταθεροποιήσει την συμμαχία σε κάποιο άλλο γεωγραφικό μέτωπο. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα και αυτό εξακολουθώ να εκτιμώ ότι στο πεδίο δεν θα έχουμε κάποια κινητικότητα και δεν θα έχουμε ξανά μια επανάληψη του καλοκαιριού του 2020. Ο Τζο Μπάιντεν πάντως επιβεβαίωσε σήμερα τις τουρκικές διαρροές περί υποσχετικής του ίδιου στον Τούρκο Πρόεδρο για την προώθηση του αιτήματος της Τουρκίας αναφορικά με τα F-16. We should sell them the F-16 jets and modernize those jets as well. It's not in our interest not to do that. And I indicated to them that I've not changed my position at all since December. And there was no quid pro quo with that. It was just that we should sell. But I need congressional approval to be able to do that. And I think we can get that. Στη διαρκή ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της Ελλάδας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα σε αέρα, ξηρά και θάλασσα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Η δουλειά της χώρας μας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα να ενισχύει τη δικιά της αποτρεπτική δυνατότητα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε κάνει πολύ συγκροτημένα τα τελευταία 3 χρόνια εντός των δημοσιονομικών περιορισμών. Δείτε πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα προς την πολύ γρήγορη προσθήκη των αεροσκαφών Ραφάλ, την αγορά υπερσύγχρονων φρεγατών, την αγορά ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων και αναφέρω ενδεικτικά μόνο κάποια από τα προγράμματα. Κατά τη συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ πάντως, ο Ταγίπ Ερντογάν επανήλθε στο αναθεωρητικό του αφήγημα κατά της Ελλάδας. Onunla da kalmadı ve bir taraftan adalar, adacıklar buralara özel ziyaretler yapıp bu özel ziyaretlerde de sallandırmalara gitmek gibi bir gayretin içine girdi. Bu adalar, adacıklar gerek Lozan, gerek Paris anlaşmasına göre. Ενώπιον των συμμάχων ωστόσο, όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν άρθρωσε λέξη εναντίον της χώρας μας. Κάτι λέει κατά το πόσο τα επιχειρήματα αυτά μπορούν πραγματικά να σταθούν σε ένα διεθνές περιβάλλον όπως αυτό του ΝΑΤΟ ή αν τελικά είναι μια επιχειρηματολογία η οποία σκοπεύει περισσότερο στην εσωτερική κοινή γνώμη και όχι σε μια συμμαχία χωρών που θα πρέπει να σκέφτονται και να αντιλαμβάνονται την ασφάλεια με τον ίδιο τρόπο όπως είναι το ΝΑΤΟ. Ο Ταγίπ Ερντογάν επιστράτευσε για άλλη μια φορά και τα fake news για να δικαιολογήσει τις υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο. Yani Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz. Ama şunu söyleyeyim, 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını
vermek durumundadır. Η πόρτα της Ελλάδος σε έναν διάλογο εντός του πλαισίου το οποίο έχουμε προσδιορίσει, αυτή η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή και ταυτόχρονα η χώρα μας θα εξακολουθεί όποτε έχει την ευκαιρία να θίγει τα ζητήματα της τουρκικής επιθετικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διμερώς στους εταίρους μας. Επόμενος κρίσιμος διπλωματικός σταθμός του Πρωθυπουργού είναι το Στρασβούργο, όπου στις 5 Ιουλίου θα απευθύνει ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάμε ζωντανά στην Μαδρίτη και τον Γιάννη Καντέλη να δούμε ποια είναι η αποτίμηση που κάνει η ελληνική πλευρά τώρα που έπεσε και η αυλαία της Συνόδου. Γιάννη. Το σίγουρο είναι ότι φαίνεται να εξασφαλίζουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση και βέβαια κρατούν σία στην ελληνική πλευρά το μήνυμα που έστειλε ο Τζο Μπάιντεν στον Ταγί Περντογάν, τόσο πίσω από τις κλειστές πόρτες, όσο και δημοσίως με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, που ζήτησε να μην υπάρξει καμία κλιμάκωση στο Αιγαίο. Κάτι πολύ ξεκάθαρο και σαφές από αμερικανικής πλευράς. Επίσης, αυτό που μας μετέφερε κυβερνητική πηγή είναι ότι πέρα από εκτιμήσεις ή συζητήσεις, δεν υπάρχει καμία κινητικότητα στο πεδίο. Το 2020 μας έλεγε, βλέπαμε αυτή την κινητικότητα. Βλέπαμε ότι κάτι γίνεται. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία κίνηση, όπως το έθεσε χαρακτηριστικά, στο πεδίο από πλευράς Τουρκίας. Γι' αυτό και ενισχύεται αυτή η εκτίμηση από ελληνικής πλευράς. Από εκεί και πέρα, σχολιάζοντας γενικότερα την παρουσία του κυρίου Ερντογάν εδώ στην Μαδρίτη, στελέχη της κυβέρνησης έλεγαν ότι ο ίδιος έδειχνε να έρχεται εδώ για φασαρία. Κι όμως, δείτε το τελικό κείμενο του συμβασμού με την Φιλανδία και τη Σουηδία και θα καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη στο τέλος, μας ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ενώ η Ελλάδα θέλει να δείξει ότι εννοεί το πλαίσιο, ότι υπάρχει περιθώριο διαλόγου, ότι αρκεί η Τουρκία να μην παρεκτρέπεται. Και μάλιστα αυτό υπόθηκε και μέσα στη Σύνοδο, όπως πληροφορούμαστε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Και αυτό είναι τα σιτηρά. Διότι όπως μαθαίνουμε, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι καλό είναι να αφήσουμε τα υπόλοιπα και να συνεργαστούμε με την Τουρκία στο θέμα του σιταριού. Είναι αναπόδραστο, πληροφορούμαστε, ότι είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτοί ελέγχουν τα στενά και εμείς διαθέτουμε τα πλοία. Ναι, η Αθήνα συνεπώς κρατά ανοιχτό από την πλευρά της, ανοιχτούς από την πλευρά του διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία. Κλείνοντας, Γιάννη, πώς διαβάζουν τα κυβερνητικά στελέχη αυτήν την υπόσχεση του Αμερικανού Προέδρου προς τον Τούρκο ομόλογό του σε σχέση με την αγορά και την αναβάθμιση των F-16. Επισημαίνουν σία ότι για να έχει ανταπόκριση αυτή η υπόσχεση του Αμερικανού Προέδρου, θα πρέπει να ξεπεράσει τον σκόπελο της γερουσίας. Καθόλου εύκολο, το παραδέχτηκε η συνέντευξη τύπου και ο κύριος Ερντογάν αυτό. Ειδικά μάλιστα όταν οι μεγάλες αντιδράσεις έρχονται από τους δημοκρατικούς, από το κόμμα του κυρίου Μπάιντεν. Άρα είναι πολύ δύσκολο ο Αμερικανός Προέδρος να πάει ένα νομοθέτημα, εκτιμάται από ελληνικής πλευράς, στο Κογκρέσο, ξέροντας εκ των προτέρων ότι θα απορριφθεί από το ίδιο το κόμμα του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.